Σε καλό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση Υπουργού Υγείας και ο ΚΙΠΗ με τις συντεχνίες των εργαζομένων του οργανισμού. Ωστόσο, παραμένουν στο τραπέζι σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών σε σχέση με την συνομολόγηση της Συλλογικής Σύμβασης των Εργαζομένων. Είχαμε σήμερα μια πρόταση από τον ΚΙΠΗ, η οποία δεν μπορούσε να είναι βάση για συζήτηση για τη συνομολόγηση της Συλλογικής Σύμβασης. Ο λόγος είναι γιατί δεν συμπεριλάμβανε τα θέματα αρχής τα οποία διέπονται συλλογικές συμβάσεις στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μόνο, γιατί δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε π.χ. ας πούμε για την ΑΤΑ, η οποία δεν μπορεί να μας δίνουν πρόταση για την ΑΤΑ η οποία να είναι διαφορετική από αυτό που περιλαμβάνεται στις συλλογικές συμβάσεις των ιδιωτικών και των δημόσιων τομέα. Ο οργανισμός είναι ανοιχτός στον διάλογο και πιστεύουμε ότι μέσα από έναν γόνιμο και επικοδομητικό διάλογο στο τέλος της ημέρας θα βρεθεί η λύση και θα γίνει η συνομολόγηση μια συλλογική σύμβαση για όλους τους εργαζομένους. Η πρώτη συνάντηση συντεχνιών και οργανισμού καθορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη με στόχο να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Μετά από συζήτηση συμφωνήσει να επανέλθουν την ερχόμενη Τρίτη, η ώρα 10 το πρωί, για να μας δώσουν μια πρόταση η οποία να διέπει αυτές τις αρχές ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να καταλήξουμε. Σε διαφορετική περίπτωση θα κηρυχτεί αδιέξοδο και θα κλιμακώσουμε τα μέτρα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ούτως ώστε να συζητηθούν τα όποια θέματα εγερθούν από πλευράς των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η Συλλογική Σύμβαση αφορά περίπου 1.000 εργαζομένους στο ΚΙΠΗ που είχαν προσληφθεί από το 2019 και μετά με προσωπικά συμβόλαια.